για τις δυνατότητες συνεργασίας του λιμανιού του Πειραιά και του λιμανιού του Βόλου. Μίλησε σήμερα στην TRT ο Κινέζος πρόεδρος του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας μας, ο κύριος Ζεν Κανγκιού. Ο εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Πειραιός έδωσε το παρόν για πρώτη φορά σήμερα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε στο Βόλο. Ο κύριος Ζεν Κανγκιού απάντησε στις ερωτήσεις της TRT για τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στον Βόλο και τον Πειραιά. 我相信因为博拉斯港在希腊的中北部 Πιστεύω ότι θα έχουμε μια δηλαδή πολύ μεγάλη, έχουμε και πολλές ευκαιρίες δηλαδή μεταξύ των δύο λιμάνιων να έχουμε την μελλοντική συνεργασία. Πιστεύω ότι δηλαδή το σημείο του λιμάνιου παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή, και δηλαδή αυτό θέλω να το πω ότι δηλαδή θα δημιουργήσουν και μεγάλη συμφέροντα στο logistic τομέα στην τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, όπου εδρεύει η πανίσχυρη Κόσκο, ρωτήθηκε από την TRT για τις προσδοκίες τις οποίες πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες από την οικονομική ανάπτυξη των λιμανιών. Πιστεύω μέσω την συνεργασία μεταξύ τα μέλη από το Δουσού Ελιμέ, σίγουρα δηλαδή το λιμάνι Πειραιά και το λιμάνι Βόλου θα έχουμε και πιο πολλές ευκαιρίες για την συνεργασία στο μέλλον. Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Λιμένων Ελλάδος μετήχαν οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι 13 οργανισμών λιμένων από όλη την Ελλάδα, μεταξύ τους και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Μετά από 20 χρόνια συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελιμέ στην όμορφη πόλη. Λίγο πριν κάναμε μία ξενάγηση, είδαμε τις δυνατότητες του λιμανιού. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που υπάρχει, αλλά και το γεωστρατηγικό σημείο της ανάπτυξης, της μελλοντικής ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΙΜΕ έγινε ξενάγηση των πρόεδρων των λιμανιών στις εγκαταστάσεις του λιμανιού του Βόλου, ενώ το ενδιαφέρον μονοπόλησε το θέμα των ιδιωτικοποίησεων, διαδικασία που ήδη τρέχει και για το λιμάνι του Βόλου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσδοκούν μόνο θετικά αποτελέσματα. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Οι επενδυτές αναγνωρίζουν το γεωστρατηγικό σημείο και το γεωστρατηγικό ρόλο της περιοχής. Είναι ένα λιμάνι το οποίο δεν έχει μόνο μία δραστηριότητα, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Επομένως θεωρώ ότι θα έχει όχι μόνο αίσιο, αλλά πραγματικά εξαιρετική η έκβαση του διαγωνισμού.